πάντα στο πόνο μας τρελάνε τελείως με το τόσο και ο Δράκης και η Ευγενία τώρα. Εγώ πάντως δεν θέλω πολύ να τρελωθώ. Τι είναι, δεν είμαι μακριά. Ξανά και ξανά σας ευχαριστώ. Ξανά και ξανά με πόσα σας αγαπώ. Αυτό που ζω, νιώθω ότι είναι όνειρο κάθε φορά. Δόξα τω Θεώ όμως. Όσο μπορώ το ανταποδίδω με τις προσευχές μου, όσο μπορώ το ανταποδίδω με την αγάπη μου, όσο μπορώ, κλαίω για εσάς, μην νομίζετε. Ποιος το περίμενε όταν ερχόμουν εδώ, η πρώτη Κυριακή που λειτουργήσε σε αυτόν τον ναό, είχε τέσσερις ανθρώπους. Τέσσερις είμαστε. Και είχαν έρθει σε δυο άτομα ακόμα από μακριά από το όχθρο που είχα έρθει. Δόξα τω Θεώ όμως. Τώρα αυτό που θέλω να πω πρωτίστως, ότι έχουμε ξεκινήσει την εξομολόγηση και τις καθημερινές. Παρασκευή και Σάββατο όλη την ημέρα. Ό,τι θέλετε είναι εκεί. Λέω 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ό,τι ώρα και αν θα πείτε, με τη χάρη του Θεού θα είμαι εκεί. Με την αγκαλιά μου ανοιχτή και με την τρέλα μου εκεί μαζί σας. Ωραία να το περνάω. Γιατί η εξομολόγηση δεν τα περνάμε βασανιστικά. Σας περνάει αυτό από το μυαλό. Το πιο φιλάνθρωπο μυστήριο είναι η εξομολόγηση. Λαστάθησε ο Θεός για να καθαρίζουμε κάθε τόσο την καρδιά μας. Κάθε πότε να ερχόμαστε, παπά, εγώ ντρέπομαι να σας πω κάθε μέρα να είστε. Γιατί εγώ κάθε μέρα σας θέλω να σας βλέπω. Το δεύτερο ότι, και ωραίο αυτό, την άλλη Κυριακή το απόγευμα, 7 του μηνός προς 8, θα έχουμε αγρυπνία, όχι 6 προς 7, θα έχουμε αγρυπνία στην Σαρακίνα και είναι μία επέτειος αγρυπνίας από ένα πνευματικό μας παιδί και πνευματικό σας αδερφάκι. Ο Νικολάκης ο Διάκος κλείνει ένα χρόνο διάκονος και το παρεκάλεσε να το κάνουμε την αγωνία και να δείτε όλοι να προσευχηθείτε για αυτόν και για τις ψυχές σας και για τους ανθρώπους σας. Έξι, δεν είναι. Ωραία. Μπράβο, Μαντίνα. Αρχίζουμε, οι αγωνίες αρχίζουν 8 και τελειώνουμε όλοι τα κέντρα για να αλλάξει η μέρα για να μπορούμε να κοινωνήσουμε. Και μετά θα έχουμε και καλό κέρασμα, πάντα έχουμε καλό κέρασμα. Το τρίτο που είναι τα βερμούλα στην Κατερίνη στην παραλία. Και ήταν η αρχή τότε που είχαν έρθει κάποιοι πρόσφυγες. Οι καημένοι πρόσφυγες καθόταν σε τραπεζούρι και κοιτούσαν αυτούς που έτρωγαν. Το τραπέζι πριν από εμάς που φεύγανε, είχε πάνω παραπάνω από τα μισά φαγητά που είχαν παραγγείλει, ήταν απείραχτα. Και οι καημένοι ξέροι καθότανε, κοιτούσαν, αν δεν τρώγαν τίποτα. Τα πήρε το καρσόν, τα διασόλα μέσα να κάνω. Οι άλλοι μείναν μυστικοί, οι άλλοι χόρτασαν και έφυγαν χορτάτι. Και μένα στο μυαλό μου ποια σκέψη μου ήρθε τότε. Πού θα πάει μωρέ. Θα μας την αλλάξει τη ζωή ο Θεός. Δεν γίνεται να το πάμε έτσι. Η μισή να πεινάνε και άλλη μισή να πετάνε τα φαγιά. Δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Κι αν δεν μας την αλλάξει ολόκληρη την ιστορία σε αυτή τη ζωή, θα μας την αλλάξει.
Και να το Ευαγγέλιο σήμερα. Ο μεν πλούσιος λέει, απέθανε και τάφ, τίποτα άλλο. Για τον φτωχό τι λέει όμως το Ευαγγέλιο. Ότι ήρθαν οι άγγελοι, λέει, και πήραν την ψυχούλα του και την πήγαν πού? Στο παράδεισο. Έτσι γίνεται. Αυτό που τον κλωτσάμε εμείς και τον διώχνουμε και τον παραπετάμε και τον εκμεταλλευόμαστε και δεν έχει ο καημένος στον ίδιο μοίρα, την έχει τη μοίρα του εκεί πάνω σίγουρα. Ή σχεδόν σίγουρα. Και μετά υπέφερε ο πλούσιος και εφραίνονταν αγαλίαση μες στον παράδεισο αυτό χώρο. Και κάποια στιγμή λέει, βλέπει απέναντι τον Αβραάμ ο πλούσιος και του λέει, «Πάτερ Αβραάμ, σε παρακαλώ». Και τι του ζήτησε, μωρέ, τι του ζήτησε. Κάνε, λέει, λίγο να βουτήξει τα χέρια του στην δροσιά στο νερό ο φτωχός και να δει να μου δροσίσει τα χείλη μου, διότι υποφέρω εδώ, καίγομαι. Δεν γίνεται, του λέει. Αυτός λέει, εσύ απέλαβες τα αγαθά. Και αυτός τα κακά ομοίω. Άσχημα πέρασε. Τώρα όμως λέει, βλέπεις την πραγματικότητα. Και ποια πραγματικότητα, την αιώνια πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν το λέω συχνά, το λένε τα βιβλία συχνά, το λέει η Εκκλησία συχνά, το είπε ο Χριστός συχνά, το λέει το Ευαγγέλιο συχνά, το λένε. Θέλει αγάπη, απλότητα και ταπείνωση η ζωή μας. Θέλει αγάπη, απλότητα και ταπείνωση, τίποτα άλλο μπορεί να θέλει. Και τότε θα έχουμε την τύχη του φτωχού. Πόσα δυνατά κείμενα μας έχουν αφήσει οι πατέρες της Εκκλησίας, άμα διαβάσουμε τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομου, με τι σκληρά λόγια μιλάει εναντίον του πλούτου και της καλοπέρασης των κάποιων και της δυστυχίας των φτωχών. Αν μοιράζαμε, λέει, όλο τον πλούτο καλά πάνω στη γη, θα πέρναγαν όλοι οι άνθρωποι υπέρα. Και όμως, για σκεφτείτε μου, πόλεμοι γίνονται για να γεμίσουν τις τσέπες τους κάποιοι. Και σκοτώνουν, δυστυχούν ανθρώπους. Βλέπετε δίπλα τώρα πόσο χρήμα, έλεγε ο Γεροπαΐσιος. Τι ωραία μιλούσαν αυτοί οι γεροντάδες, μωρέ, τι αγάπη που είχαν, τι ωραία που είχαν. Αν κάνεις, λέει, προσευχή για όλον τον κόσμο και για αυτούς που σ' αγαπάνε και για αυτούς που δεν σ' αγαπάνε, αν κάνεις, λέει, προσευχή και δεν προλάβεις, δεν θυμηθείς, δεν μπορέσεις να κάνεις για τον εαυτό σου, θα στα δώσει διπλά ο Χριστός. Αν όμως, λέει, κάνεις προσευχή για τον εαυτό σου και δεν προλάβεις, δεν μπορέσεις, δεν για τους άλλους, δεν θα σ' ακούσει κανένας Χριστός, κανένας Άγιος, καμία Παναγία. Θέλει το μαζί, ο Θεός. Το μαζί είναι Άγιοι. Το μαζί η Παναγία. Και ξέρετε γιατί. Γιατί και εκεί πάνω μαζί είναι, μαζί. Μαζί είναι όλοι. Πού είναι χώρια? Στην κόλαση. Στην κόλαση δεν έχει κανένα μαζί. Κανέναν δεν θα βλέπουμε εκεί, λέει. Το λένε οι Άγιοι που τα είδανε.
Ιωσήφ Μακάριος ο Αιγύπτιος, του μίλησα στην Παλαιστινάκη. Λέει, ποιο είναι το μαρτύριό σας εκεί? Η μοναξά είναι το μαρτύριο. Βλέπετε και εδώ πώς γίνεται η μοναξά μαρτύριο όταν είμαστε μόνοι μας. Ού, εκεί να δείτε τι μαρτύριο θα είναι, γιατί ούτε θα βλέπουμε, ούτε θα ακούμε, ούτε θα καταλαβαίνουμε τίποτα, λέει, κανένας, κανένα. Ενώ στη λέει στον παράδεισο, όλοι με όλους θα είμαστε. Σαν μια τεράστια αγκαλιά, μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Αυτά σας είπα. Θα σταματήσω γιατί σε λίγο, δέστε τώρα και ντρέπομαι που γίνουν αυτά. Με κάλεσαν στο βουνό πάνω στο Κροτιάτι να πάω στις 12 η ώρα να μιλήσω στα παιδιά εκεί, στους νέους και στα νέα ζευγάρια. Εγώ χαζά λέω και αυτοί με καλούν. Καλά να πάω. Και εσείς καλά πάω. Μια στιγμή ο παπά μου έχει μυαλό, πέντε γράμμα τουλάχιστον, και έλεγε η γιαγιά μου, όσο πιο κουζουλός γίνεις, τόσο περισσότερο θα σε αγαπάνε. Εγώ τότε τρεπόμουν να πω τώρα. Και έλεγα η γιαγιά μου, κατάλαβα ότι είμαι χαζό και προσπαθήκα να με παρηγορήσει. Αλλά έμεινα χαζό. Και ο Χεροπαΐσος που ήρθε σε σένα είχε να ζητάσω. Καλά να πάω. Αφού μπήκατε σ' αυτούς. Είμαστε καλά. Με μια νοσή μας. Στην αγριτμία μπορείτε να κοινωνήσετε όλοι. Και επειδή είναι Κυριακή εκείνη την ημέρα, εάν θέλετε να κρατήσετε άλλα από την Παρασκευή, θα φάτε κανονικά το Σάββατο, θα φάτε λαμερά κανονικά την Κυριακή και θα δείτε να κοινωνήσετε. Στην Σαρακίνα θα μείνω. Ευτυχώς, παντέχει ακόμα.